Γεια σας. Καλώς ήρθατε στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Εκατέρινης Λασκαρίδη. Τα παιδιά είχαν μία γεύση για το χώρο στον οποίο βρίσκονται και εκεί που εμπιστεύτηκαν και το υλικό τους την περασμένη χρονιά. Θα παρακαλούσα την Αντιπρόεδρο του Ιδρύματος, την κυρία Κατερίνα Λασκαρίδου, να απευθύνει ένα μικρό χαιρετισμό. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αγαπητοί γονείς, εκπαιδευτικοί, αγαπημένα μας παιδιά, καλώς ήρθατε στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Εκατερίνης Λασκαρίδη και στη βράβευση του 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη μνήμη της Κέτης Λασκαρίδη. Το πνεύμα της κοινωνικής προσφοράς που χαρακτήριζε τόσο την ίδια την Κέτη Λασκαρίδη όσο και τη μητέρα μου, της έδωσε αρχικά την ιδέα πριν πολλά χρόνια, όταν ήμασταν τότε μια πολύ μικρότερη βιβλιοθήκη στο Φάληρο, να ξεκινήσουμε το πρώτο λογοτεχνικό διαγωνισμό, απευθυνόμενοι τότε μόνο σε σχολεία της περιφέρειας του Πειραιά. Σήμερα, 16 χρόνια μετά, είμαστε εδώ μαζί σας για να γιορτάσουμε τον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό. Επιθυμία μας ήταν πάντα να γίνουμε συνοδοιπόροι των παιδιών από κάθε γωνιά της Ελλάδας, στο ταξίδι τους από τη μοναξιά και την πρόκληση της λευκής σελίδας μπροστά τους, στη δημιουργική έκφραση του εσωτερικού τους κόσμου και να τους δώσουμε βήμα ώστε να ακουστούν οι σκέψεις τους, οι ελπίδες, οι αγωνίες και τα όνειρά τους. Να μοιραστούμε τη χαρά μαζί τους, με τους γονείς, τους δασκάλους τους και να πούμε σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν ότι η σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιδήμαρχε του Πειραιά, κυρίες, κύριοι, αγαπημένα μας παιδιά, θα ξεκινήσουμε την τελετή του 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού. Παρακαλώ θερμά τον καθηγητή τον κύριο Αγγελάκο να ανέβει στο βήμα, την κυρία Γιούλικα Σκαφιδά και τον κύριο Οδυσσέα Παπασπυλιόπουλο. Κύριε καθηγητά, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κυπαρίση. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή πολλών και διαφορετικών προσώπων σε αυτό το διαγωνισμό που είναι θεσμός πλέον, όχι μόνο για την λογοτεχνική κοινότητα, αλλά θα έλεγα για την ευρύτερη εκπαιδευτική και πολιτιστική κοινότητα της χώρας μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, θέλω να τονίσω ότι έχουμε μια συνεχή και συστηματική παρουσία των παιδιών από διάφορες περιοχές της χώρας και από διάφορες σχολικές μονάδες, ιδιωτικές, δημόσιες, κέντρου, περιφέρειες κτλ. Αυτό είναι ένα πολύ καλό δείγμα ενδιαφέροντος των παιδιών για μια διαφορετική επαφή με τη γνώση, με τη γλώσσα, με την έκφραση. Κυρίως δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά σε αυτή την εποχή της κρίσης και των συνθήκων των δύσκολων να εκφραστούν, να δούμε τι νιώθουν, να δούμε πώς το εκφράζουν και κυρίως να ακούσουμε τι είναι αυτό που θέλουν να μας πούν. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ήρθε η ώρα για άλλη μια απονομή του διαγωνισμού μας, ενός διαγωνισμού που έχει γίνει πλέον θεσμός όπως είπα και αυτό το αποδεικνύει η πραγματικά μεγάλη συμμετοχή και από την Ελλάδα, πολλές φορές και από τα σχολεία του εξωτερικού. Είναι μια απονομή αυτή από την Επιτροπή που κλείνει τον κύκλο της και παραδίδει τη σκητάλη στη Νέα, έτοιμη να διαβάσει όλο προσοχή τα έργα των νεαρών μαθητών που απαντούν στο κάλεσμα της λογοτεχνίας. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα καινούργιο ξεκίνημα του διαγωνισμού από του χρόνου με νέα Επιτροπή και νέους ανθρώπους. Είναι γνωστό ότι πολύ μεγάλοι συγγραφείς και αξιόλογοι δημιουργοί πρωτοεμφωνίστηκαν μέσα από κάθε είδους διαγωνισμούς, όπου ξεχώρισαν πολύ πριν κάνουν θεαματική εμφάνιση στα γράμματα. Και αυτό φαίνεται και από τα κείμενα των παιδιών και φέτος και τις προηγούμενες χρονιές, πόσο πραγματικά έχουν μέσα τους αυτή την ακτίδα, αυτό το σπέρμα της πνευματικής δημιουργίας και της όθησης να ασχοληθούν με τη λογοτεχνία. Θα ήθελα λοιπόν από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω και προσωπικά και εκ μέρους όλης της Επιτροπής το Ίδρυμα Λασκαρίδη, για την ευκαιρία που μας έδωσε να έρθουμε σε επαφή με το δροσερό λόγο των παιδιών, τις προσπάθειές τους να εκφράσουν τις αγωνίες και τις επιθυμίες τους, να καθρεφτήσουν, όπως είπε η κυρία Λασκαρίδη προηγουμένως, στη λευκή σελίδα τον εαυτό τους και τον κόσμο.
Ο ρόλος του μαθητή και του δασκάλου αντιστρέφεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αφού οι μαθητές μας αντιγυρίζουν την εικόνα μας και συχνά φανερώνουν κρυμμένες όψεις των πραγμάτων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στο Ίδρυμα και μια σκέψη αγάπης και σεβασμού στην Μαριλένα Λασκαρίδη, που με τόση αγάπη αγκάλιασε, όπως είδατε, και στήριξε αυτό το διαγωνισμό επί πολλά χρόνια. Ως προς το διαγωνισμό, υπάρχουν λοιπόν αρχικά δύο μεγάλα διακυβεύματα, όπως και σε κάθε μαθητικό διαγωνισμό έτσι κι αλλιώς. Το ένα είναι ο εντοπισμός του πρώιμου ταλέντου, της γόνιμης ευαισθησίας, εκείνης της κοφτερής ματιάς, που αν ακονιστεί κι άλλο μπορεί να μετατρέψει ενδεχομένως την νεανική φρεσκάδα σε λογοτεχνικό έργο ποιότητας. Το δεύτερο είναι η σχέση αντανάκλασης, όχι αναγκαστικά ευθεία, αλλά σπυροειδής και πολύπλοκη, που έχει το γραπτό το κείμενο των μαθητών, αυτό που είπα προηγουμένως, με την εποχή και την κοινωνία. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο που συχνά το παραγνωρίζουμε. Η σχέση που έχει το σχολείο με την κοινωνία και ο τρόπος με τον οποίο η εκπαίδευση διαπαιδαγωγεί στη δύναμη του λόγου, μια από τις σημαντικότερες εκφάνσεις του οποίου είναι η λογοτεχνία. Το έχουμε αναφέρει πολλές φορές, θα το πούμε και σε αυτή την περίοδο του διαγωνισμού. Το ζητούμενο σε ένα λογοτεχνικό διαγωνισμό δεν είναι ωστόσο το αρτιωμένο έργο τέχνης ή η αρτιωμένη δημιουργία. Αντίθετα, αυτό που μετράει είναι το προμήνυμα, η ευαισθησία, η οπτική, συνοδευόμενη από μια καλή αίσθηση της γλώσσας και μια ακόμη καλύτερη διάθεση περαιτέρω επεξεργασίας των εκφραστικών τρόπων. Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει άλλωστε καθοριστικά το σχολείο και ο κανόνας του, μαθαίνοντας τα παιδιά μέσα από την ανάγνωση τρόπους γραφής και έκφρασης και ιδεωδώς μεταδίδοντάς τους το σεβασμό για τη γλώσσα που είναι ο κόσμος και την αγάπη για την τέχνη του λόγου. Κυρίως όμως την κριτική διάθεση και ικανότητα που θα τους επιτρέψει να αποκρυπτογραφήσουν αυτό τον κόσμο και τον εαυτό τους. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι πολλά κείμενα συνομιλούν με τα σχολικά ανθολόγια, σε σημείο μάλιστα που να χρησιμοποιούν εμφανώς στοιχεία και κώδικες από τα μεγάλα κλασικά κείμενα της νεοελληνικής και ξένης λογοτεχνίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείγμα δηλαδή ότι τα παιδιά αυτά που έχουν την ευαισθησία και έγραψαν, επηρεάστηκαν, συνομίλησαν από τα κείμενα των σχολικών, της σχολικής διδασκαλίας, αλλά και από την ανάλυση και τη σχέση παρουσίασης τους από τους διδάσκοντες. Υπάρχουν χρονιές λοιπόν, σαν τη φετινή, που αυτό είναι πολύ έντονο και άλλες όχι. Τα κείμενα των παιδιών έχουν συχνά διακειμενική σχέση με τα έργα που μελετούν στην τάξη και διαμορφώνουν συνειδήσεις μέσα από την εξοικείωση με τον κλασικό λόγο και τις διάφορες διαστρωματώσεις της ελληνικής γλώσσας, πρωτότυπης και μεταφρασμένης, στην ταραχώδη πορεία της. Έτσι, κάτω από τα κείμενα των παιδιών διαβάζει κανείς μεταπλασμένα άλλα κείμενα. Κάτω από το λόγο τους ακούει να αντυχεί συχνά ένας άλλος λόγος, με τύπους της δημοτικής παλιακούς, σύνταξη άλλης εποχής και ύφος ενιαίο ή και ποικίλο που παραπέμπει σε λογοτεχνικές περιόδους ήδη και σε συγκεκριμένους συγγραφείς, με πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα το παραμύθι. Για την Επιτροπή, μείζον κριτήριο ήταν να διαφαίνεται κάτω από όλες τις αναπόφευκτες επιδράσεις κάτι το προσωπικό, που δείχνει ότι ο καλός αυτός αναγνώστης και η καλή αναγνώστρια μπορεί να συνεχίσει. Μπορεί και όχι βέβαια ή όχι σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά μπορεί να συνεχίσει. Μπορεί να συνεχίσει στο σινεμά, μπορεί να συνεχίσει στο θέατρο, μπορεί να συνεχίσει στη δημοσιογραφία ή και εντελώς εκτός των γραμμάτων και των τεχνών. Η γλώσσα, η καλή χρήση της γλώσσας θα είναι πάντα ένα όπλο στα χέρια του, το ίδιο και η ματιά που εστιάζει για να περιγράψει τον κόσμο ή κάποιες πλευρές του. Το πιο σημαντικό για μας ήταν η ματιά αυτή να είναι μην είναι διαμεσολαβημένη από τη στερεοτυπία των ΜΜΕ. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραγνωρίζουμε όχι μόνο τη δύναμη, αλλά και τη δυνητική ωφέλεια των μέσων εν γέννη, θα ήταν τουλάχιστον αφελές να μην το υποστηρίζουμε αυτό. Μέσα σε έναν πολιτισμό που παραμένει έντονα κειμενικός, παρά τη διαρκή παρουσία της εικόνας, ηλεκτρονικά κειμενικός, με τη βραχυλογία των κοινωνικών δικτύων να ορίζει τις πρακτικές γραφής και ανάγνωσης, προκρίνουμε απλώς την κριτική σκέψη και την αναφορά στην εμπειρία και το βίωμα, με τον τρόπο με τον οποίο το όριζε ο Γιώργος Ιωάννου. Όλα όσα ζει, σκέφτεται, φαντάζεται, ονειρεύεται και διαβάζει κανείς και προσλαμβάνει και ξαναφτιάχνει με τα δικά του μέσα, συμπληρώνουμε εμείς για την περίπτωση του διαγωνισμού αυτού. Έχει κοινωνιολογικό ενδιαφέρον πάντως
και το έχουμε υπογραμμίσει και στο παρελθόν, ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές όλων των ηλικιών, του γυμνασίου και του λυκείου, αφομοιώνουν την τρέχουσα πραγματικότητα. Τα κείμενά τους λειτουργούν ως βαρόμετρο της επικαιρότητας, καταγράφουν τις εντάσεις και τα κυρίαρχα διακυβεύματά της. Αν πριν από 2 χρόνια κυριαρχούσε η κρίση και μαζί ο σχολικός εκφοβισμός, το είδαμε στους προηγούμενους 2 διαγωνισμούς, φέτος το κυρίαρχο θέμα ήταν η μετανάστευση. Όχι πως έλειψε η φτώχεια, η ασθένεια ή η αναφορά στη δύσκολη εφηβική καθημερινότητα, η οδύνη της ενηλικίωσης και η ένταση στη σχέση με τον εαυτό και τους άλλους, την οικογένεια και το σχολείο. Το θέμα όμως που επανερχόταν διαρκώς ήταν η εμπειρία του μετανάστη, προφανώς διαμεσολαβημένη από τηλεοπτικές ή και διαδικτυακές εικόνες πολλές φορές. «Μα είναι κακό αυτό», θα πει κανείς. Όχι βέβαια, ακόμη και ένας ήχος, ένα θρόισμα, μια ξεχασμένη εικόνα ή μυρωδιά, μια ανεπαίσθητη λάμψη, μια τυχαία κουβέντα μπορεί να πυροδοτήσει μια έμπνευση, ένα έργο, πόσο μάλλον οι ζωντανές εικόνες που καθημερινά εισβάλλουν στη ζωή μας μέσα από τα ποικίλα μέσα επικοινωνίας. Πέραν αυτού όμως, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό που γράφουμε να είναι δικό μας, να έχει αφομοιωθεί στον τρόπο αντίληψης και έκφρασή μας, στα δικά μας αισθήματα και τις δικές μας, κατά δικές μας λέξεις, και το πιο σημαντικό απ' όλα, να μην είναι απλουστευτικό και στερεοτυπικό. Στον κόσμο όλα έχουν υποθεί και όλα λέγονται ξανά και ξανά από την αρχή, με άλλο τρόπο όμως, μέσα σε άλλους καιρούς. Για να βρει κανείς τις δικές του λέξεις, που συχνά του κρύβονται, ένας είναι ο τρόπος. Πολύ διάβασμα, αγώνας με τις λέξεις των άλλων δηλαδή, και πολύ γράψιμο, πάλι με τις δικές μας λέξεις δηλαδή, αλλά και πολύ σκέψη επίσης. Είναι ένας σκοπιώδης δρόμος δηλαδή, που θα ακολουθήσουν ή ακολουθούν τα παιδιά αυτά. Τα κείμενα που διαλέξαμε θεωρούμε ότι δείχνουν τόσο τη ματιά όσο και την πάλη αυτή με τη γλώσσα ως πρόσληψη και αποτύπωση της πραγματικότητας, εσωτερικής και εξωτερικής, μέσα από πολλαπλές ορατές τους επιδράσεις. Πώς άραγε θα ήταν αλλιώς? Και ήρθε η ώρα, μετά από αυτή την εισαγωγή, να σας παρουσιάσουμε, ξέρουμε ότι ανυπομονείτε όλοι, τα βραβεία μας. Ξεκινάμε από λοιπόν από το γυμνάσιο. Από το τρίτο γυμνάσιο. Το γυμνάσιο, από το τρίτο βραβείο, που απονέμεται στην Μαρκέλα Αποστόλου, μαθήτρια της Β' Γυμνασίου, στο δεύτερο γυμνάσιο Καβάλας, για το διοίκημα Υφάδρος. Καλώς την, ναι. Η Μαρκέλα γράφει αυτό το διοίκημα Υφάδρες, αντλεί το υλικό για το διήγημά της από πολλές πηγές, κυρίως δημόδης, αλλά όχι μόνο, και περιγράφει τις 3 μοίρες, την Κλωθό, τη Λάχιση και την Άτροπο, που έρχονται να ζήσουν σε ένα μικρό χωριό και ορίζουν τη ζωή και το θάνατο των κατοίκων του, κυρίως όμως της μικρής ηρωίδας. Είναι πολύ ωραίες οι περιγραφές της Μαρκέλας, οι πολύχρωμες κλωστές που μπαίνουν μέσα στην μπλοκή και τη διαμορφώνουν, καθώς μπλέκονται πολύχρωμες οι μαύρες του πένθου στα δάχτυλα και στα μαλλιά των ανθρώπων. Οι 3 μοίρες δείχνουν τόσο την αγωνία της εφηβείας για το μέλλον, όσο και φέρουν το αποτύπωμα των διαβασμάτων μέσα και έξω από το σχολείο, τα οποία όμως μεταπλάθονται δημιουργικά από τη Μαρκέλα. Μαρκέλα, θερμά συγχαρητήρια. Παρακαλώ πολύ το μέλος της Επιτροπής που πέρσι πήρε το πρώτο βραβείο στο Λύκειο, τον τύπου Τρίφωνα, να απονείμει το βραβείο. Ο Οδυσσέας Πασπηλιόπουλος θα μας πει ένα απόσπασμα από το κείμενο της Μαρκέλας. Οι Φάνδρες. 3 κοπέλες με λευκά αέρινα φορέματα και στολισμένα με άνθη τα μαλλιά τους έκαναν την εμφάνισή τους. Στάθηκαν στο γαλάζιο σπίτι, στη γειτονιά του Φάρου.
περιτριγυρίζονταν από πολυταξιδεμένα ξύλινα μπαούλα. Περίμεναν εκεί μέχρι που η νύχτα, μαύρη και σκοτεινή, απλώθηκε παντού. Μονάχα τότε άρχισαν, με κινήσεις νοχελικές, σχεδόν αθόρυβες, με ψιθυριστές φωνές να τακτοποιούν τις αποσκευές τους. Ψηλά, πάνω από το κεφαλάρι της πόρτας, με τέσσερα χάλκινα καρφιά, κρέμασαν πινακίδα οι υφάντρες. Στα παράθυρα, αντί για κουρτίνες, κρέμασαν νήματα, κόκκινα, χρυσά και μαύρα. Στο κέντρο δέσποζε ένας αργαλιός, μεγάλος, επιβλητικός. Μαζί και οι τρεις ρίξανε μέσα στα σωθικά του μια ολόχρηση σαΐτα. Από τα ξύλινα δοκάρια της οροφής κρέμασαν φαντά. Άλλα ήταν περίτεχνα και άλλα ξεφτισμένα με μαύρες κλωστές να κρέμονται σαν ιστή αράχνης. Κοιτούσαν μιλίχια η μία την άλλη μέχρι που ακούστηκε ο ήχος του αργαλιού. Αυτή με τα άνθη λεμονιάς έπιασε την ρόκα. Η δεύτερη με τις πολύχρωμες ανεμόνες αφέθηκε σαν οδαλίσκι πάνω σε ένα κουβάρι από κλωστές και δίπλα της ακούμπησε το αδράκτη. Η τρίτη, αυτή με την μαύρη τουλίπα και το κρεμασμένο από το λαιμό της ασημή ψαλίδι, γεμάτη αδημονία και βήμα επιτακτικό, πηγαινοέρχονταν γύρω-γύρω από τον αργαλιό. Το υφαντό ξεκίνησε. Καμία δύναμη του κόσμου, μήτε ανθρώπινη, μα μήτε και θεϊκή, μπορούσε να σταματήσει αυτό που μόλις άρχισε. Σε αυτή την γειτονιά ξημέρωσε μια μέρα αλλιώτικη, και ενώ μέχρι εχθές η ζωή όλων στροβιλιζόταν γύρω από τον αγέροχο στον χρόνο φάρο, τώρα την έγκλη του θα την έκλεβε το σπίτι με τις υφάντρες. Τα μικρά παιδιά, περίεργα καθώς ήταν, πατώντας τις μύτες των ποδιών τους, προσπαθούσαν να κρυφοκοιτάξουν από τα παράθυρα. Καθώς κοιτούσαν θαμπομένα, αυτές έριχναν πάνω τους τη ματιά τους. Σε άλλα έκλειναν το μάτι φιλικά, μα σε άλλα φοβικά. Ξαφνικά βγήκε αέρας δυνατός. Θαρρής και προερχόταν από το γαλάζιο σπίτι. Οι αυλές των σπιτιών γεμίσανε με φύλλα, ενώ τα δέντρα τους με κλωστές. Η εικόνα αυτή προκάλεσε σε όλους ταραχή. Γρήγορα όλοι σφάλισαν τα παραθυρόφυλλά τους και μόνο πίσω από τις γρίλες κοίταζαν τις κλωστές. Στο σπίτι παραδίπλα από τον φάρο, η Άννα δε σκιάχτηκε. Μάλλον βρήκε το θέαμα διασκεδαστικό. Μάζεψε τις κλωστές και αποφάσισε να τις δείξει στη μητέρα της. Αυτές όμως μπερδεύτηκαν στα δάχτυλά της. Μάταια προσπαθούσε να τα απελευθερώσει. Με το που μπήκε όμως στο σπίτι, αυτές σωριάστηκαν στο πάτωμα. Εκεί που ήταν πεσμένη και η μητέρα της. Στο ένα χέρι της κρατούσε σφιχτά ένα πινέλο και στο άλλο μια φωτογραφία τους. Αυτήν που την αποκαλούσε μούσα της για να ολοκληρώνει τα έργα της. Την πήρε στην αγκαλιά της, φώναξε, έκλαψε, μα εκείνη τίποτα. Μια άψυχη, κρύα κούκλα. Μια γειτόνισσα ειδοποίησε την γιαγιά της. Η Άννα πήρε τη φωτογραφία στα χέρια της και χάθηκε μέσα σε αυτήν. Ήταν τραβηγμένη πριν από χρόνια σε μια παραλία, τότε που τα μάτια της μητέρας της ήταν ξέγνιαστα και όχι υγρά, όπως από τότε που έφυγε ο πατέρας της. Γλίστρησε από τη ζωή τους σαν χαρταετός. Μα τώρα δεν θα τα ξανάβλεπε. Και να ήταν μόνο αυτά. Έφυγε τρέχοντας, σκορπώντας στο διάβα της δάκρυα και κλωστές. Έτρεξε στον φάρο. Ο Κυρνικόλας ο φαροφύλακας τρόμαξε μόλις την είδε. Το βλέμμα της χαμένο, βουτυγμένο στην απόγνωση. Έσταζε ολόκληρη θλίψη και πόνο. Ανέβηκε τα σκαλιά και βγήκε στο κυκλικό μπαλκόνι του. Από εκεί ψηλά τα έβαλε με την τύχη που ήρθε και άρπαξε τη μαμά της και έχασε την αγκαλιά της. Φώναζε δυνατά: «Γιατί σε μένα?» Και τότε μια φευγαλαία σκέψη την συντάραξε. Λες τώρα να επέστρεφε εκείνος? Μονάχα η θάλασσα, καθώς μνησίκακη απλώνονταν μπροστά της, άκουσε τις σκέψεις της και τις έπνιξε. Στιβάχτηκαν στον βυθό. Οι υφάντρες όμως άπλωσαν δίχτυ από χρωματιστή κλωστή και μάζεψαν τις σκέψεις της. Συγχαρητήρια λοιπόν από όλους μας, Μαρκέλα, και συνεχίζουμε με το δεύτερο. Το δεύτερο βραβείο του γυμνασίου απονέμεται στον Αριστοτέλη Κούτσικο, μαθητή της τρίτης τάξης στο γυμνάσιο Φαρκαδόνας Τρικάλων, για το διήγημα «Πρόσεχε τι πετάς, είναι η καρδιά μου».
Ο Αριστοτέλης επέλεξε να μας παρουσιάσει την αγωνία και το φόβο του παιδιού πρόσφυγα σε πρώτο πρόσωπο, προσφέροντάς μας μια άρτια περιγραφή της παιδικής ψυχολογίας στο ταξίδι προς την ξενιτιά. Ευαίσθητη καταγραφή που στηρίζεται στην αρχιετυπική σχέση με τη μητρική μορφή, την οποία ο μικρός πρόσφυγας κλεισμένος σε ένα αμπάρι ανακαλεί με αναφορά στη μαντήλα της που θα είναι για αυτόν πια η μοναδική πατρίδα της καρδιάς του. Με συγκρατημένο αίσθημα και πολύ καλό γλωσσικό αισθητήριο, ο Αριστοτέλης μας συγκινεί, αποφεύγοντας να οδηγηθεί στο μελοδραματισμό που χαρακτηρίζει συνήθως τέτοια κείμενα. Μπράβο, Αριστοτέλη, συγχαρητήρια. Παρακαλώ το μέλος της Επιτροπής, την κυρία Λιμπέρη, να δώσει το βραβείο. Συγχαρητήρια, Αριστοτέλη. Η κυρία Σκαφιδά θα μας διαβάσει το διήγημα. Πρόσεχε τι πετάς, είναι η καρδιά μου. 4 Μαρτίου. Αγαπημένη μου Ωμ, είμαι στη βάρκα της ελπίδας, όπως διέταξες. Πίσω μου, τα σπίτια του χωριού καπνίζουν ακόμα, σαν να είμαστε όλοι εκεί. Σαν να είναι όλα καλοσυνάτα και ειρηνικά. Δεν θέλω να κοιτάζω, δεν θέλω να τα αποχαιρετήσω. Λέω, δεν μπορεί, θα ξαναγυρίσω κάποτε, αν αυτό το τέρας που λέγεται πόλεμος δεν θα είναι πάνω από τα κεφάλια μας. Στην αρχή δεν ήξερα τι ήταν. Έμοιαζε με γρύλισμα από λυσασμένο σκυλί. Αλλά εγώ πάλι δεν κατάλαβα. Όταν με τον Χεϊντά, το φίλο μου, είχαμε συναντήσει ένα τέτοιο στην Αλάνα και οι αδερφές μου ούρλιαζαν, εγώ πήρα ένα μυτερό ξύλο και το έδιωξα μακριά. Φαίνεται όμως πως όλους τους μεγάλους τους έχει φοβήσει. Οι διπλανοί μου είναι κουκουλωμένοι με τις παλιές κουβέρτες και έχουν τα κεφάλια τους σκυφτά. Μοιάζουν να βρίσκονται κιόλας μακριά από την πατρίδα. Είμαστε κιόλας ξένοι. Οι ώμοι του νεαρού που είναι κοντά μου τραντάζονται. Μπορεί από το πηγενέλα της βάρκας, μπορεί και από τους χτύπους της καρδιάς. Είμαστε κιόλας ξένοι. Στα χέρια μου κρατάω ακόμα το χώμα της αυλής μας. Έσκαψα βιαστικά πριν φύγουμε και παράχωσα την τυχερή μου πέτρα και ένα σπόρο. Τα νύχια μου είναι βρώμικα. Μ' αρέσει. Δεν θα πληθώ και θα έχω την πατρίδα μαζί μου. Τι να μας περιμένει όμως πέρα από τη γαλάζια θάλασσα. Γιατί θέλησες να με διώξεις με τα μαύρα σου μάτια γεμάτα δάκρυα. Μου σκέψες τη χρωματιστή μαντήλα σου κι εγώ την άρπαξα και την έβαλα στο λαιμό μου. Τη σφίγγω τώρα. Στη μια της άκρη είναι λερωμένη με λίγο ξεραμένο ζυμάρι από το τελευταίο ψωμί που μας έφτιαξες. Ανοίγω τα μάτια μου πολύ πολύ γιατί μου έρχονται δάκρυα. Ποιος θα κουβαλάει τώρα τα ξύλα για το φούρνο της αυλής. Αυτή η δουλειά ήταν δικιά μου. Πόσο μου άρεσε ζεστό το κουνεφέ. Πεινάω λίγο και το στόμα μου αντί για ζεστό ψωμί σου γεύεται μια στιφή μυρωδιά από κατράμι και πετρέλαιο, υδρότα και ανθρώπινες ανάσες. Τι κρύο κάνει εδώ στην κοιλιά αυτού του καραβιού. Τυλίγω γύρω μου το κυλίμι με τα κόκκινα και κίτρινα στάχια και μυρίζω τη μαντήλα σου. Ανοίγω πάλι τα μάτια μου πολύ πολύ. Να μην με δουν πως γέμισαν θύμηση και πονάω. Πιο πολύ πονάει τώρα το κεφάλι μου και η καρδιά μου. Πιο πολύ και από τότε που ο Κεϊντά έκλεψε το ποδήλατό μου και το έσπασε πάνω στη μάντρα με τα παλιοσίδερα, δίπλα από το μαγαζί που αγόραζε ο παππούς στον καπνό. Θυμάσαι πόσο έκλαψα τότε, τόσο που προσευχήθηκα στο Θεό να χάσει όλες τις αγαπημένες του μαριονέτες. Τώρα μετανιώνω. Μακάρι να ήταν δίπλα μου, να μιλούσαμε. Και ας μαλώναμε κιόλας. Δεν ξέρω που είναι. Έφυγε μια εβδομάδα πριν από μένα. Μπορεί και να συναντηθούμε στο καινούριο χώμα όπου θα φτάσουμε, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί και να πέθανε. Αυτό ακούω να λένε μέσα από τα γένια τους οι άνδρες, όταν οι προσευχές τους δυναμώνουν με τα σκαμπανεβάσματα της βάρκας μας. Φοβάμαι, μαμά. Φέρνω στο μυαλό μου τον παράδεισο και όλα εκείνα τα παραμύθια με τα οποία μας νανούριζες τα βράδια, βάζοντας τα χέρια σου σαν φτερούγες από ένα μεγάλο ασφούρ. Πόσο γαλήνια ήταν εκεί μέσα. Οι ανάσες των αδερφών μου ακουγόνταν σαν τραγούδι στα γλέντια που πηγαίναμε πριν από τον πόλεμο. Νιώθω ένα χαμόγελο που φτάνει στα σφιγμένα χείλια μου και αμέσως το μαζεύω, βιαστικά, σαν από ενοχές. Κανείς εδώ δεν χαμογελά.
Πού πάμε εμείς και τα νέστια όνειρά μας? Πίσω μια πατρίδα με στόμα ορθάνυχτο, σαν πεινασμένος καρχαρίας, και μπροστά μια έρημος με αχαρτογράφητα νερά και ο φόβος να μας κυβερνά. Κουνάει πολύ τώρα ετούτο το πλεούμενο. «Φτάνουμε, αδέρφια!» μας φωνάζει με σπασμένη φωνή ο νεαρός δίπλα μου. Μαζεύουμε τα λιγοστά μας πράγματα και τα δάκρυά μας. Έχει αέρα δυνατό. Μας χαστουκίζει και μας τραντάζει. Σφίγγω τη μαντίλα μου, μη μου την αρπάξει ο βοριάς. Τη βλέπω που μακραίνει, σαν ένα λουλούδι κόκκινο, σαν μια αιματινή καρδιά. Είναι η καρδιά μου, η καρδιά μου. Συγχαρητήρια. Και πάμε στο πρώτο γραβείο, που είναι σε ένα άλλο κλίμα, αλλά πολύ ενδιαφέρον. Απονέμεται στον Ρωμανό Πετρίδη, μαθητή της Δευτέρας Γυμνασίου στο πρότυπο γυμνάσιο της Ευαγγελικής Σχολής Μύρνης και έχει τίτλο «Τετραγωνική ρίζα του αριθμού 2». Το διήγημα του Ρωμανού είναι η προσπάθεια ορισμού μιας σχέσης έντονης και δύσκολης ή καλύτερα μιας έντονης σχέσης με τις δυσκολίες της, τις οποίες υπερνικά όμως προκρίνοντας το δύο της αγάπης σε σχέση με το ένα της μοναξιάς. Η εφάνταστη ιδέα της τετραγωνικής ρίζας, που από ένας μαθηματικός όρος γίνεται σύμβολο συνύπαρξης, η διαχείριση της αφήγησης της συνύπαρξης με τον άλλον με ακρίβεια και λυρισμό, η διακειμενική σχέση που έχει πραγματοποιήσει με το μικρό πρίγκιπα, που διερμηνεύει την αναζήτηση όσον αφορά τη σχέση με τον άλλον, τη φύση της αγάπης και τις δυσκολίες της, με την ταυτόχρονη περιγραφή της καθημερινότητας του εφήβου, είναι τα στοιχεία που μας οδήγησαν να δώσουμε το πρώτο βραβείο στο κείμενο αυτό. Θερμά συγχαρητήρια, Ρωμανέ. Παρακαλώ την κυρία Μάρο Δούκα να δώσει στο Ρωμανό το πρώτο βραβείο. Ο Οδυσσέας θα μας διαβάσει τη τετραγωνική ρίζα του 2. Καθόμασταν. Κανένας δεν μιλούσε. Απλώς καθόμασταν. Παρ' όλα αυτά η σιωπή μας έδινε μια ιδιαίτερη πινελιά στην ατμόσφαιρα. Ήταν σαν να μιλάμε, σαν να ξεπροβάλλει ένα σχήμαρος λέξεων. Κι όμως το μόνο που επικρατούσε ήταν σιωπή. Διέκρινα τις περίπλοκες σκέψεις της, τις οποίες μάταια προσπαθούσε να βάλει σε σειρά. Ένιωθα πως και εκείνη διάβαζε τις δικές μου σκέψεις, το ίδιο περίπλοκες. Η σιωπή μας ήταν ο καινούριος τρόπος επικοινωνίας μας, ακόμα πιο δυνατός από τον απλό λόγο, την καθημερινή συζήτηση. Τις περισσότερες φορές οι σκέψεις και οι ανησυχίες μας διασταυρώνονταν και αισθανόμασταν ότι καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον βαθιά, πολύ βαθιά. Ήταν το άτομο που με αγαπούσε παρά τις παραξενίες και τις ιδιοτροπίες μου, παρά τον ευέξαπτο χαρακτήρα μου. Ήταν το άτομο που κρατιόμασταν από το χέρι, που προσφέραμε ο ένας τον άλλον μια ζεστή αγκαλιά τις κρύες μέρες της ζωής. Ήταν το άτομο που κοιτούσα στα μάτια και έβλεπα να αντανακλάται ένα χύμαρος ιδεών. Το άτομο που τσακωνόμασταν συχνά, που λέγαμε πως δεν θα ξαναμιλήσουμε και τελικά τα ξαναβρίσκαμε, γιατί δεν άντεχε ο ένας μακριά από τον άλλον. Ήταν το άτομο που μαζί γινόμασταν καλύτεροι, που μαζί βαδίζαμε τον μυστηριώδη και απρόσμενα σκοτεινό δρόμο της ζωής, που στηριζόμασταν ο ένας τον ώμο του άλλου, που τη αράδιαζα κοπλιμέντα και εκείνη μου ανταπέδιδε τη χάρη με ένα φιλί στο μάγουλο. Ήταν το μικρό τριαντάφυλλο που εγώ πότιζα σε εκείνο τον μακρινό μικρό πλανήτη με τον Μπαομπάμπ. Ήταν εκείνο το θολό άστρο ανάμεσα στους αστηρισμούς των Πλειάδων και του Δράκοντα που στα μάτια μου έλαμπε πιο δυνατά από τον ήλιο, που μου φώτιζε τον δρόμο όταν το σκοτάδι απλωνόταν. Ήταν η άγρια τίγρη, η πονηρή αλεπού, το σκανταλιάρικο γατάκι που εγώ ημέρωσα, που μαζί δημιουργήσαμε δεσμούς. Ήταν η στάση στο τρένο του άγχους μου, που με έκανε να χαμογελάω κάθε φορά που την έβλεπα να τρέχει και να πέφτει στην αγκαλιά μου. Ήταν το άτομο που τώρα δεν ήθελα να είχα γνωρίσει, που ήθελα να διαγράψω μια και καλή από τη ζωή μου. Άνοιξα το βαρύ βιβλίο των μαθηματικών. Δεν είχα διαβάσει τίποτα όλο το απόγευμα, γιατί οι παραπάνω σκέψεις μου κατέκλυζαν το μυαλό. Άντε τώρα να βρω τη δύναμη να λύσω τα προβλήματα με τις ρίζες.
ρίζες. Νιωστή ρίζα. Νίσον δύο. Δηλαδή, ο μη αρνητικός πραγματικός αριθμός. Ο πρώτος αριθμός που δεν είναι ρητός. Ένας αριθμός που έπρεπε να είναι θετικός. Μεγαλύτερος του μηδενός. Αυτό ήταν. Το άτομο που είχε πάρα πολλά θετικά, που ήξερα ότι αυτά έπρεπε να κρατήσω. Αυτά τα θετικά, γιατί αλλιώς το αποτέλεσμα δεν θα οριζόταν. Θα έβγαινε αρνητικός και αρνητικές θα ήταν και οι συνέπειες. Ο πρώτος άνθρωπος που ένιωθα ότι χάνω τη γη κατά τα πόδια μου όταν τσακωνόμασταν. Όπως λοιπόν η τετραγωνική ρίζα του αριθμού 2 είναι άρρητος, άρα έχει ατελείωτα ψηφία, τόσα πολλά και ατελείωτα είναι τα συναισθήματα που νιώθω για αυτήν. Αυτή τη φορά αρνητικά και θετικά. Και αυτό το άτομο δεν ήταν, ακόμα είναι. Θερμά συγχαρητήρια, Ρωμανέ. Προχωρούμε στο Λύκειο. Βεβαίως, προχωρούμε στο Λύκειο. Το τρίτο βραβείο απονέμεται στη Δήμητρα Νικητέα, μαθήτρια της Β' Λυκείου, στο 41ο Λύκειο Αθηνών. Η Δήμητρα έγραψε το διήγημα «Πάει, έφυγε το τρένο, έφυγες κι εσύ», γνωστός τίτλος. Ο εσωτερικός μονόλογος ενός κοριτσιού που μετακινείται στην πόλη και το βλέμμα της στρέφεται να αλλάξει προς τα μέσα και προς τα έξω, εκφράζει τις αγωνίες της παρατηρώντας όσα γίνονται γύρω της και όσα καθευτίζονται στα πρόσωπα και στις κινήσεις των ανθρώπων, στα έργα και τις παραλήψεις τους, ειδικά σε σχέση με την ετερότητα, τη διαφορετικότητα, με τη δυσκολία αποδοχής του εαυτού. Μια διαδρομή με το τρένο, μια πολύ ενδιαφέρουσα περιγραφή της αθηναϊκής ανθρωπογεωγραφίας μέσα στα βαγόνια, ένα βλέμμα εξεγερμένο απέναντι στη σύμβαση και τη συμβατικότητα, ένας βαθύς προβληματισμός για τη σχέση με τη γνώση στο σχολείο, την προσωπική επιλογή της επίγνωσης και της παιδείας, αλλά και τις διαφορετικές επιλογές. Κριτική ματιά, ευαίσθητη αποτύπωση από ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Συγχαρητήρια, Δήμητρα. Παρακαλώ τον καθηγητή, τον κύριο Γιάννη Παπαδάτο, να δώσει το βραβείο. Η Γιούλικα θα μας διαβάσει το «Πάει, έφυγε το τρένο». Αφιερωμένο στο διαφορετικό αδερφό μου, που είναι Σπύρτο. Και 57 π.Μ. Σκηνή πρώτη. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο κυνηγάνε τους αστούς. Είχα σταχυολογήσει αυτό το στίχο του Χατζηδάκη σε μια μουσική του δημιουργία που την είχα κατεβάσει χθες το βράδυ στο MP3. Τα παιδιά κάτω στην πόλη κυνηγάνε τους μισθούς. Όμως ούτε νοθρά είναι, ούτε δίστοκα. Λίγο από προσανατολισμένα, σαν να έχουν απομαγνητιστεί οι πηξίδες τους. Τα παιδιά της πόλης δεν μπορούν να δουν το φως ανάμεσα από τις πολυκατοικίες και ξεχορταριάζουν το νου τους από την ανώφελη υπερπληροφόρηση στα τρένα. Οι σειρμοί του τρένου ενταφιάζουν τα όνειρα, διατρέχοντας τις πόλεις ξυστά, αδέξια, σχεδόν επιδερμικά. Απαλλάσσονται τα μάτια με τα γρήγορα περάσματά τους. Αναρωτήσεις. Τι φαγητό να φτιάξει σήμερα η μητέρα? Λες να με γουστάρει? Θα μείνω άνεργη. Προλαβαίνω τη μία ώρα. Τρένο με αλφαγιώτα ή τρένο με έψιλον? Νομίζω τρένο με έψιλον. Το τρένο γράφεται με έψιλον αν έχεις λίγη αισθητική. 8 π.Μ. Σκηνή δεύτερη. Προσοχή στο κενό μεταξύ προς Πειραιά. Ελουροειδή κορμιά, εργάτες και εργαζόμενοι, αθύρματα αλκοολισμού, γονιπετής ναρκωμανής, ακριβοθόρητες σκιές, βιαστικοί μαθητές, πρόσφυγες που σέρνονται νοχηλικά από μια άλυτη κατάρα. Βυθομετρεί τη μοίρα τους η καταραμένη ρουτίνα. Περιμένουν. Κενό. Προς Κηφισιά. Δημοσιογράφοι, φωτογράφοι, μπλόκερς, κληρονόμοι του προπατορικού αμαρτήματος, βρίσκονται σε απόσταση. Έρχεται σε 3. Χτυπάω το μειωμένο μου εισιτήριο όσο χτυπάει η καρδιά μου όλο και πιο μειωμένα. 3 λεπτά ολόκληρα. Έξω από κάθε κοινωνική αλληλεπίδραση.
κάθε βλεμματική επαφή, κάθε γνέψιμο. 3 λεπτά. Μια μικρή μου ψύχωση είναι πως δεν αντέχω καθόλου τον ενωτικό με το χρόνο ήχο του τικ-τακ. Τα μεγάλα ρολόγια της αποβάθρας αρχίζουν να ξεπετάνε γδούπους, θηρία, ανά δευτερόλεπτα. Είναι ό,τι χειρότερο για τους παλμούς της καρδιάς και τη σχετική ελευθερία της σκέψης. Αποσυντονίζομαι με το ρυθμό τους. Και οι φωταγωγημένοι σταθμοί μοιάζουν αταξικοί, άχρονοι, λίοι μπροστά στην ταχύτητα της καθημερινότητας. Είναι αγχωτικά φοβικοί κάτω από την επιφάνεια της γης. Ένας άλλος κόσμος. Εδώ είμαστε όλοι ίσοι, όπως όταν κοιμόμαστε. Έφτασε. Και πριν φρενάρει εντελώς το τρένο, εντόπισα την πολυπόθητή μου άδεια γωνία. Αυτή που βρίσκεται πίσω από την πόρτα του οδηγού δεν έχει παράθυρα. Προτιμώ την αληθινή όψη της Αθήνας παρά την ανάκλαση του εαυτού μου. Στιμόχρω τα χοντρά μου μπούτια και σωπαίνω. Πάω πάντα στο τελευταίο βαγόνι με τα πλαστικά ποδήλατα με τις κλαταρισμένες ρόδες. Εδώ μέσα μπορεί να συναντήσεις την οικογένειά σου, τους φίλους σου, τους εχθρούς σου, τον καθένα. Βρίσκει συχνά μπασμένους σωματότυπους με καραμανλικά κοστούμια που στηρίζονται μόνοι τους, με τα μισάνυχτα σφιχτοδεμένα Oxford παπούτσια τους. Κυρίες με αυστηρά καρέ που καμία τρίχα δεν εξέχει από την τετραγωνισμένη κουπ και δεν γαργαλάει το σβέρκο. Παιδιά που τραβάνε τα κοντά φορέματα νταντάδων ξεθεωμένων υπηρετριών. Όμορφες ξανθές ψηλές κοπέλες που απορείς πώς χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς. Αποτυχημένους επαναστάτες, τρελούς με κενά στα δόντια και κόκκινα τρύπια ολισταράκια αγορασμένα από κάποια εξαρχιώτικο second hand μαγαζί. Ενώ σπάνια βρίσκεις πεντακάθαρες, άβαυτες, σεπτές μαθήτριες. Με make-up, πούδρα, κονσίλερ και με άλλα αμέτρητα καλλιντικά της λύθης προσπαθούν να κρύψουν τις ανεξίτηλες φακίδες. Μαμάταια, γιατί το μοσαϊκό αραβούργημα που έχουν στο πρόσωπό τους αφήνει νοπές τις μνήμες από τα παιδικά καλοκαίρια. Λείπουν οι φιλαναγνώστες. Ίσως να διαβάζουν κάποιοι επιβάτες κανένα διαφημιστικό, πανάκριβον gadget. Αποσιάζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα κρύβουν στα κουτιά. Στα σπιρτόκουτα μάλλον, αφού είναι σπίρτα. Και όπως κάθε σπίρτο, έτσι και αυτά πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά. Σε δυσπρόσιτο σημείο, εκεί που κρύβουν οι μεγάλοι τα ψαλίδια, τα φάρμακα, τα κόκκινα βιβλία, την αλήθεια. 8 και 6 π.Μ. Σκηνή Τρίτη. Επόμενη στάση, εκπαίδευση. Εδώ κατεβαίνουν αγελαίες μάζες. Μαθητές, φοιτητές, καθηγητές, διανοούμενοι, διανοουμενίστικοι. Μα όλο και πιο έντονα ακούγεται το ακορντεόν. Επιτέλους, τέχνη. Στις μέρες μας δεν ηχούν πια ούτε οι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες. Ένας άμμωμος ήχος προσπελάζει όλα τα αυτιά των επιβατών. Κάποια ασκονισμένα, κάποια τρυπημένα, κάποια τροφούν. Όλο και πιο έντονα ακούγεται το καταβεβλημένο βάδισμα. Καμία συγκίνηση. Το γαμερπές κοινό καλωσορίζει τον επέτη με ένα αμετακίνητο, αγριοπό βλέμμα που πύκνωνε όλο και περισσότερο με κάθε νότα που ξεχύλιζε. Τα βλαβισμένα μάτια του μου ψιθύρισαν «Συγγνώμη για την ενόχληση». Μα από πότε η τέχνη ενοχλούσε? Τεντώνει εφθαρσό στο χέρι του ο τάχα αισθαντικός καθηγητής των μαθηματικών, κερνώντας την τα ρέστα του εισιτηρίου του. Απαλλάχτηκα και σήμερα από κάθε ηθικό παράπτωμα. Ενώ οι υπόλοιποι, σαν παρανυχίδες που δύσκολα μπορούν να ξεριδωθούν, άρδιν κάθονται αναπαυτικά και απέχουν παρασάγκας, συλλογίζεται ο καθηγητής που βράζει στον πυρετό της έπαρσης. Εκ των πραγμάτων, εκεί ποντάρει ο επέτης, στα διψασμένα νάρκισα πλάσματα. Άκουσα πως το μάθημα της λογοτεχνίας έχει αφαιρεθεί από τις Πανελλήνιες. Εγώ διάβασα στο ίντερνετ πως οι αίθουσες των δημοσίων σχολείων θα ασφικτιούν με τμήματα των 30 ατόμων. Όταν μέχρι πρότινος δεν ξεπερνούσαν τους 25 μαθητές. Το τρένο επιταχύνει όταν διαβαίνει από παραμελημένα ετοιμόρροπα παιδευτικά κέντρα της γειτονιάς. Κάνει θόρυβο η μηχανή όταν ανοίγουν οι συζητήσεις για τα ποίηματα που μας αγίνεψαν, για τα βιβλία που δεν τα διαβάσαμε ποτέ αλλά μας διάβασαν. Τι έχουμε πρώτη ώρα? Ιστορία το φελέκι μου. Διάβασες ή μπα? Ένα γνέψιμο αρκούσε για να καταλάβει. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν πως σταθερή κρυπίδα στη ζωή μας είναι η γνώση της ιστορίας. Ούτε κι εγώ τόσα χρόνια. Μια αγκαρία, μια φάρσα στο βεβαρημένο μου εφτάωρο. Μέχρι που άρχισε να μου γεμίζει το μάτι στη Δευτέρα Λυκείου. Ίσως φέτος
Εκείνο το σχολικό βιβλίο ήταν το πρώτο εγχειρίδιο το οποίο ξεπερνούσε την πολλατρισμό, φορμαλισμό της παρουσίασης των ιστορικών γεγανότων. Αδιάσυστα ασθμένο με την απομνημόνευση ημερομηνιών, αλλά αποτελεί ενδεδειγμένο εφόδιο για τη διάβια του πνεύματος και την ικανότητα της ενσυναίσθησης πως η γνώση του παρελθόντος μπορεί να φαλκιδεύσει την ανατροφοδότηση της πόλωσης, τον απογαλακτισμό, το κάλπικο, το δίθεν. Μακρύς ο δρόμος για τον εξευγενισμό. Δεν θέλω να κατέβω σήμερα στην ίδια στάση. Εσχύνομαι. Βέβαια, γιατί είμαι ένα κοινό φυτό, όπως με αποκαλούν οι συμμαθητές μου. Μα το τάχα τιμή και καμάρι και διαχωριστική γραμμή από τις κοπάνες από επιλογή. Έπαιρνα αριστεία, όχι γιατί ήμουν άριστη, αλλά άρρωστη. Τα αριστεία είναι στιβαγμένα στο ροζ παιδικό μου δωμάτιο και φοβάμαι μήπως πριονίζουν άκυρες διαγνώσεις ψυχής. Δεν δαιμονοποίησα ποτέ τις διακρίσεις, μα ανταλλακλούν τις προσδοκίες, τις δικές μου και των γονιών μου. Και τόσο ευκαταφρόνητο όσο η βαθμολογία που λειτουργούσε σαν στυλοβάτης, λειτουργούσε σαν τροχοπέδι στις αποτυχίες. Δεν είχα αιμονή για την αποκτήση του προς Θεού, αλλά στη Δευτέρα Λυκείου το έχασα και είχα στεναχωρηθεί, όπως πικραίνονται οι έφηβοι και έπειτα το ξεχνούν, γιατί προκύπτει άλλο, σοβαρότερο πρόβλημα. Μια πνευματική περιχαράκωση. Ένα πνευματικό έρευος που φέρνει μαζί του τα αντάλια δεινά. Παιδιά νέα στα καθίσματα του τρένου, αλλά διαβάζουν μηνύματα στα κινητά. Κάποια μιλούν ψιθυριστά στα ακουστικά και πίνουν πικρούς φραπέδες. Κυρίες δίπλα τα κοιτούν με σηκωμένο φρύδι και μη με λερώσεις με τον καφέ παιδάκι μου. Μετά ασφυξία. Και ζύμωση όμως. Δεν γεννήθηκαν για να αλλάξουν τον κόσμο. Από κάποια ανασφάλεια ή από τη μητρική προστασία, τη σκανδαλώδη, θα μείνουν λιμνάζουσα. Κάτι ζουν, ανασένουν και περιεργάζονται. Σε λίγο φρενάρει το τρένο και φοβάμαι πως θα χάσουν πάλι την ισορροπία τους. Σύμφωνα με τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα, φταίει η αδράνειά τους. Δήμητρα, κατεβαίνουμε. Κατεβαίνετε λοιπόν. Μακρύς ο δρόμος για την αληθινή ζωή. Και για όποιον απορεί, εγώ αποχώρησα μαζί με τον Επέτη, το φίλο με το ακορντεόν. Πάει. Έφυγε το τρένο. Έφυγες κι εσύ. Συγχαρητήρια, Δήμητρα. Κανονικά πρέπει να μας πεις και το τραγούδι για να ολοκληρώσεις. Έτσι δεν είναι? Συνεχίζουμε. Βεβαίως. Το δεύτερο βραβείο για το Λύκειο απονέμεται στον Ευστάθιο Ραφαήλ Παζιανό, μαθητή της Β' Λυκείου στο Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κολέγιο Ψυχικού. Το διοίκημα έχει τίτλο «Το ταξίδι», με αναφορές στο μοναδικό ταξίδι του παππού στο Βυζιεινό και ήρωα έναν άλλο παππού που οδηγεί την ηρωίδα όχι μόνο όσο ζει αλλά και μετά το θάνατό του, ο Ευστάθιος Ραφαήλ μεταφέρει τον προβληματισμό για την ταυτότητα στη σχέση με τους οικείους, τους προγόνους, την παιδική ηλικία, με την οικογενειακή ιστορία που είναι και προσωπική και καθορίζει τη ζωή μας. Με λυρικές περιγραφές του γενέθλιου τόπου, της φύσης, των αισθημάτων και των σχέσεων, απεικονίζει τον βαθύ δεσμό ανάμεσα στον παππού και στην εγγονή, που διατηρείται ζωντανός, όχι στη μνήμη απλώς, αλλά στην ίδια τη βίωση της πραγματικότητας, δίνοντας κάθε φορά άλλη προοπτική, τόσο στο πρόβλημα, όσο και στη λύση του. Θερμά συγχαρητήρια. Ο Ραφαήλ θα παραλάβει το βραβείο του από τον Αντιδήμαρχο Πειραιά, τον κύριο Στέλιο Γαϊτανάρο. Εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Στάθη Ραφαήλ, γιατί προκειμένου να μπορέσει αυτό να έχει μια ενότητα, παραλείπονται κάποια κομμάτια για να μπορέσουμε να το τρέξουμε μέχρι το τέλος. Το ταξίδι. Είναι κάποιες φορές που ο νους αθέλητα γυρνάει στο παρελθόν.
Είναι εκείνες οι στιγμές που ο άνθρωπος χρειάζεται δύναμη για να ξανασηκωθεί στα πόδια του. Είναι εκείνες οι στιγμές που ο άνθρωπος αναζητά τις ρίζες του, που αναπολύει το παρελθόν του, ώστε να μπορέσει μέσα από τις τάχτες του να ξαναγεννηθεί. Σε κάθε δύσκολη στιγμή υπάρχει πάντα ένα άστρο εκεί πάνω στον ουρανό που μπορεί να σε βοηθήσει να αλλάξεις την ρότα της ζωής. Το άστρο των προγόνων σου, των ανθρώπων που σε ανέθρεψαν και σε μεγάλωσαν και σε γαλούχησαν ώστε να σε κάνουν άνθρωπο και να βγεις γεμάτος γνώση και συνέστηση σαν άνθρωπος ανεξάρτητος και αυτάρκης στην κοινωνία και να μεγαλουργήσεις. Αυτά θα τα θυμάσαι και όταν ακόμη εγώ δεν θα είμαι εδώ κοντά σου για να σου τα θυμίζω. Έτσι της έλεγε ο παππούς. Και είχαν περάσει τώρα ίσα με 30 χρόνια από τότε. Χρόνια γεμάτα χαρά και θλίψη. Χρόνια γεμάτα από γέλια, από θυμό, από απερισκεψία, από λάθη και σωστά. Τώρα γυναίκα πια αναπολύει τις μικρές δόσεις σοφίας και αλήθειας. Το μόνο πράγμα που κληρονόμησε από τον παππού της και που της το έδωκε με πολύ αγάπη. Ο δρόμος για τον Μόλυβο είναι μαγεία αυτή την εποχή του χρόνου, στα τέλη του Σεπτέμβρη. Μπροστά σου ξεπροβάλλουν μικρά-μικρά δέντρα και θάμνοι που προσπαθούν να ξεπροβάλλουν από, από τη βαθιά ρίζα τους, από τη μάνα τους στη γη και να προφθάσουν να πάρουν λίγο ήλιο, λίγο φως από τα αβυσαλαία ύψη του σύμπαντος, από το ζωοδότη ήλιο, ώστε να μπορέσουν να αντέξουν σαν μικρές οάσεις δροσιάς σε έναν άψυχο και ψυχρό κόσμο που ανατέλει μουδιασμένος και δει πικραμένος. Σε έναν κόσμο που διαλύθηκε και ψάχνει τα συστατικά του για να αλλάξει και να γίνει πάλι όμορφος και ελπιδοφόρος όπως παλαιότερα. Ο δρόμος φαινότανε ατελεύτητος στην Αλεξάνδρα. Κοντοζήγωνε η ώρα που θα έφτανε και πάλι στο χωριό. Και εκείνο ξεπρόβαλε μέσα από την μυστηριώδη ομίχλη του Δειλινού. Καλύβες ταπεινές με τις κόκκινες κεραμοσκεπές τους να στέκουν απαρασάλευτες στο έλεος ενός νεφελιγερέτη θεού που από ύψη απροσμέτρητα έκοβε και πλεκε τα νήματα των ζώων, των εφήμερων ανθρώπων. Προχώρησε με αργά σταθερά βήματα στην στράτα που ανεβαίνει προς το κάστρο. Καθώς πήγαινε, αντίκρισε μπροστά της το σπίτι. Το σπίτι του παππού της. Ένα χάλασμα είχε μείνει. Τα τζάμια σπασμένα, οι πόρτες ξεχαρβαλωμένες, τα περβάζια και οι τείχοι γεμάτα από υγρασία, το τζάκι έρημο, τα δωμάτια αραχνιασμένα. Το ξύλινο πάτωμα σπασμένο και εκείνο σε σημεία. Η σκεπή έσταζε ακόμη από το νερό της χτεσινοβραδινής βροχής. Στον τοίχο απέναντι από την εξώπορτα έστεκε ακόμη αχάλαστο το πελαγινό παράθυρο, όπως το έλεγε ο παππούς. Εκεί καθόταν με την κονιστή του πολυθρόνα και την πίπα του, ο παππούς, και με τα γαλάζια υγρά μάτια του ατένιζε την θάλασσα και στοχαζόταν τα περασμένα και τα μελούμενα. Και εκεί που στεκόταν, ένα πράγμα περίεργο. Όλο το σπίτι άρχισε όπως τότε να μυρίζει για σεμί και αγγελικές. Και άκουγε γέλια, όλο ένα δυνατότερα, δυνατότερα. Είναι το παρελθόν που έμενε κλειδωμένο στο παλιό του το χαμόσπιτο πάνω από 30 χρόνια τώρα και βολόδερνε στους τοίχους χτυπημένο αλίπητα από τον αγέρα της θάλασσας και το ανάλγητο πρωινό αγιάζι. Τα μάτια της δάκρυσαν. Άρχισαν ένα-ένα να ρέουν αργά, σπαραχτικά καυτά δάκρυα που γρήγορα σκέπασαν τα μαγουλά της. Ήταν ένα ήσυχο κλάμα αυτό. Ένας απολογητικός θρήνος για το λάθος που πήγαινε να κάνει. Ένα λάθος ολέθριο, μια διαγραφή στο παρελθόν, σε όσα την έκαναν σήμερα γυναίκα, σε όσα την όπλησαν για να αντιμετωπίσει την κοινωνία. Τα δάκρυα άρχισαν σιγανά να στάζουν πάνω στο σκονισμένο πάτωμα, δίνοντας έτσι έναυσμα στα παλιά να έρθουν στο ανταριασμένο μυαλό της να το γαλινέψουν και να ανταμώσουν το τωρινό, με λογισμό έτσι να συμβάλλουν στη λύση που πρέπει να δοθεί ώστε το μέλλον να γίνει καλύτερο, αφήνοντας τα παλιά βαρύδια και τις τύψεις που δεν ανήκουν παρά στο άσπονδο χθες. Τα Δειλινά, ο παππούς της την πήγαινε πάντα βαρκάδα με ένα μικρό καΐκι, ίσα με μια βραχονισίδα απέναντι από το χωριό. Εκεί πολλές φορές της τραγουδούσε και της έλεγε «Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Τις πιο ωραίες μέρες μας δεν τις ζήσαμε ακόμη. Παππούς αγαπώ», έλεγε με χαρά το κοριτσάκι, με την αθωότητα ζωγραφισμένη στα μάτια. «Κι εγώ καλή μου, κι εγώ ψυχή της ψυχής μου». Και ένα δάκρυ έτρεχε συγκινημένο στο μάγουλό του. Δάκρυ χαράς που ο Θεός τον άφησε να καμαρώσει και να χαρεί το μονάκριβο εγγόνι του, τη μικρή Αλεξάνδρα. Ναι,
Το θυμόταν ξεκάθαρα. Κάποιο βράδυ από εκείνα τα καλοκαιρινά ξέχνιαστα βράδια πριν κοιμηθεί, ο παππούς με τη μιλήχια φωνή του της έλεγε μια παραβολή. Ήταν μια παραβολή του Απόστολου Παύλου. Η απλότητα είναι το πιο αληθινό είδος μεγαλείου. Τα πιο μεγάλα πράγματα στη ζωή, η ομορφιά, η αλήθεια, η αγάπη, είναι απλά στον χαρακτήρα. Πρέπει να είμαστε αγνοί, έντιμοι, ανιδιοτελείς. Να μοιράζουμε αγάπη. Το πεζούλι που είχε καθίσει ήταν υγρό και το φόρεμά της είχε βραχεί. Είχε βυθιστεί στις σκέψεις της που έρχονταν σαν επουράνια βροχή από το παρελθόν. Έπιασε να βρέχει. Μια βροχή που ξεβγάζει και μερεύει τα πάθη στις ψυχές. Η βροχή που καθαρίζει τον άνθρωπο από την αμαρτία και την ένταση. Η βροχή που εξαγνίζει τους ανθρώπους κατέβαινε στάλα-στάλα από τον ουρανό και ύστερα δυνάμωσε, σαν μια δύναμη θεϊκή, να μην μπορούσε να επιτρέψει την λύθη. Πώς θα έρθει τώρα ο μεσίτης, πώς θα το πουλήσω? Χρειάζομαι τα λεφτά, σκέφτηκε φοβισμένη. Τα χρέη που είχε στην Αθήνα ήταν πολλά. Γύρισε προς τον τοίχο του τζακιού. Μέσα στο χάλασμα, σαν από θαύμα, είχε σωθεί και στεκόταν αγέροχη μια φωτογραφία. «Η Αλεξάνδρα και ο παππούς της», έγραφε από πίσω. Ήσαν και οι δύο χαμογελαστοί. Ο παππούς την κράταγε στην αγκαλιά του και την περιέφερε σαν τρόπαιο. Τα μάτια του αστραποβολούσαν. Εκείνη κατακόκκινη από χαρά. Ήσαν τόσο πηγαία και ανεπιτίδευτα ευτυχισμένοι. Τότε σαν θεϊκή δύναμη σηκώθηκε αντάρα στην ψυχή της. Έπρεπε να ανακόψει το πεπρωμένο της. Μόνο μιας πιάνει το τηλέφωνο και καλεί τον μεσίτη. «Το σπίτι αυτό δεν πουλιέται. Όχι. Όχι, δεν μπορώ. Δεν βάζω να ξεπουλήσω τη ρίζα μου. Δεν βάζω να ξεπουλήσω το σπίτι που πέρασα τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μου. Δεν βάζω να ξεπουλήσω τις μνήμες τούτου του σπιτιού. Εδώ μέσα χτίστηκε η ζωή μου. Εδώ μέσα έμαθα να εκτιμώ και να αδράχνω τη ζωή. Να την πιάνω από τα κέρατα και να μην εγκαταλείπω ποτέ την προσπάθειά μου. Ποτέ, ποτέ δεν μπορώ να αφαλοκόψω την ρίζα μου. Να αφήσω ορφανή την ζωή μου». Έτσι μίλησε μέσα της, ενώ ένας άσβεστος πόθος επανένωσης με τον άνθρωπο που τόσο επηρέασε τη ζωή της ξύπνησε, θέργεψε. Και έκαιε ολοένα τα σοφικά της. Δεν μπορούσε να πουλήσει το σπίτι που έζησε ο παππούς της. Δεν μπορούσε να ξεχάσει το παρελθόν της, τις πλούσιες αναμνήσεις, τις χαρές και τις λύπες ετούτου του σπιτιού. Ο παππούς δεν είχε ταξιδέψει ποτέ. Όμως ήταν υπεύθυνος για το μόνο αληθινό της ταξίδι. Αυτό από την παιδικότητα στην ωριμότητα, στη γνώση. Συγχαρητήρια, Ραφαήλ. Εξαιρετικό πράγμα. Και κλείνουμε με το πρώτο βραβείο του Λυκείου. Απονέμεται στη Μαρία Μπέλου, μαθήτρια της ΓΑΜΑ τάξης στο Γενικό Λύκειο του Πειραματικού Σχολείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το διήγημά της Παγότ. Η Μαρία Μπέλου έγραψε ένα διήγημα ολοκληρωμένο, άρτιο, για τα πρόσωπα που τα ξεπερνά ο καιρός και χάνουν τη θέση τους στον κόσμο και στον καθρέφτη. Σαν το όμικρον του παγωτού, αυτό έχει τίτλο παγότ, που έχει μισοφαγωθεί στην ταμπέλα του παλιού καροτσίου του παγωτατζή, έτσι και η ζωή του έχει μισοφαγωθεί επίσης από την ορμητική αλλαγή των καιρών. Είναι ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα η χρήση των συμβόλων στο διήγημα, το παλιωμένο καρότσι, ο γέρος άντρας που έχουν περιπέσει σε χριστία, μια ολόκληρη γενιά και ένας ολόκληρος πολιτισμός που φεύγει μπροστά στην τζιμεντένια θάλασσα. Κυρίως όμως είναι εξαιρετική η δραματοποίηση μέσα από την οποία περνάει η ψυχολογική αποτύπωση, αυτή η χορογραφία όπως την ονομάζει ο ίδιος ο Πακοτατζής, που συμπληρώνει τον εσωτερικό μονόλογο και δίνει μια εξαιρετική έως και σπαρακτική ζωντάνια στην εμπειρία που περιγράφει. Μαρία, θερμά συγχαρητήρια. Παρακαλώ την Αντιπρόεδρο του Ιδρύματος, την κυρία Κατερίνα Λασκαρίδου, να δώσει το βραβείο στη Μαρία. Μόλις καθίσει η Μαρία, να ακούσουμε τη Γιούλικα με το παγότ. Κρέμα, σοκολάτα, φράουλα, μπανάνα. Μόνο. Μόνο. Βλέπω ακόμα μία πλάτη να απομακρύνεται. Εκνευρισμένη και κάπως χλεβαστική. Έχω πάψει από καιρό να νοιάζομαι. Ή τουλάχιστον έχω πάψει να το δείχνω.
ξεροκαταπίνω και τραβιέμαι μακριά από το καροτσάκι με τα παγωτά. Προς το κάγκελο, το πράσινο, το κατά σημεία ξεθοριασμένο και λίγο σκουριασμένο. Ακουμπάω 3 δάχτυλα, έπειτα 4. Νιώθω κάτι κρύο. Μια πνοή πρωινής δροσιάς που φύλαξε για μένα το μέταλλο, ανάμεσα στη ζέστη της πόλης. Σέρνω το χέρι μου πάνω στο κάγκελο. Στην αρχή αργά-αργά, με στραμμένο το κεφάλι στη ρωμαϊκή αγορά. Σε κάτι πέτρες δηλαδή, που όμως περιτριγυρισμένες από κάγκελα και σχοινιά, μπλεγμένες με ξύλινα μονοπάτια, μοιάζουν σημαντικότατες. Δεν μπορώ παρά να σκεφτώ πόσο λιγότερο σημαντικός μοιάζω εγώ. Κρυμμένος πίσω από ένα καροτσάκι με 5 γεύσεις παγωτού και με το όμικρον κοκκινισμένης λέξης παγωτό στο μπροστινό μέρος να στέκει μισοφαγωμένο πια. Όποια ψεύτικη η τελειότητα, μπηγμένη σε ένα χωνάκι, πασπαλισμένη με τρούφα, γκρεμίστηκε. Τη μέρα που γκρεμίστηκε και εκείνο το «Ο». Θλιβερή μέρα. Έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου να μην τη σκέφτομαι. Σταματώ να κοιτάζω τη ρωμαϊκή αγορά. Κοιτώ ευθεία μπροστά και αρχίζω να σέρνω το χέρι μου γρήγορα και πιο γρήγορα και πιο γρήγορα. Και τώρα η παλάμη μου γδέρνεται. Κάνω έτσι το γύρο της αγοράς, όπου το κάγκελο σταματά, απλώνω το χέρι μου μπροστά, δίνοντας θανάσιμες γροθιές στον αέρα. Μετά ξαναπιάνω το κάγκελο και συνεχίζω. Μέχρι να ξαναβρεθώ μπροστά στο καροτσάκι μου και το καταραμένο, ξεκολλημένο «Ο». Με φαντασιώνομαι να τα κλωτσάω με μανία μέχρι να τα δω να γκρεμίζονται και να σκορπίζονται στις ακίνητες πέτρες. Κι όμως, έχω όρεξη για κάποιο αστείο. Κάθομαι πίσω από τον μπάγκο και φωνάζω «Εδώ τα καλά παγωτά!». Βιαστικά τρέχω λίγα βήματα παραπέρα, γυρίζω απότομα και περπατώ ανέμελα προς τον μπάγκο. «Ω, πόσο θέλω ένα παγωτό! Α, πείτε μου, τι γεύσεις έχετε!». Τρέχω πάλι πίσω από τον μπάγκο, χαμογελώ. «Κρέμα, σοκολάτα, φράουλα, μπανάνα, φιστίκι». Βγαίνω και στέκομαι μπροστά από τον μπάγκο. «Οι αγαπημένες μου!». Ξανά πίσω από τον μπάγκο. Ανοιγοκλίνω τις θήκες των γεύσεων. Οι κινήσεις μου είναι αρμονικές. Μια χορογραφία που την έκανα χρόνια και οι γνώριμοι ήχοι με ανακουφίζουν. Προσφέρω το χωνάκι στον αέρα με το δεξί χέρι και το αρπάζω με το αριστερό. Ξεφωνίζω «Ευχαριστώ» και γλύφω. Κάνω να απομακρυνθώ, μα θυμάμαι ότι δεν πλήρωσα. Βγάζω και αφήνω ένα τάλιρο στον μπάγκο. «Κρατήστε τα ρέστα». Ξεσπώ σε γέλια, σπασμωδικά. Τόσο αστεία η παράσταση που μόλις έδωσα. Δεν είχα θεατές για να γελάσουν, αλλά γελάω εγώ. Γελάω πολύ. Γελάω όσο δεν έχω γελάσει τόσα χρόνια. Αμέτρητα χρόνια. Γελάω και πνίγομαι και φτύνω κομμάτια από φιστίκι και θρυβαλιασμένο χωνάκι. Και γελώ. Το παγωτό λιώνει στο χέρι. Στάζει στο παπούτσι. Ένα σκύλος πλησιάζει και το γλύφει. Κοιταζόμαστε για λίγο. Περιμένω να μιλήσει ανθρώπινα και να με κατακρίνει. Ο σκύλος απλώς λυμπίζεται το λιωμένο παγωτό. Πετάγεται, το γραπώνει, φεύγει. Μένω με αίμα. Παγωτό και χωρίς γέλιο πια. Ακολουθώ για λίγο το σκύλο ως το Beat Bazaar, σέρνοντας το καροτσάκι μου. Στρίβω στην κατηφόρα της το σίτσα και το καρότσι θέλει να κυλήσει ανάμεσα στα παλιά καφενεία και μαγαζάκια. Να το αφήσω. Ίσως η ταχύτητά του μας ταξιδέψει στην εποχή που πράγματι ανήκουμε. Τελικά γραπώνομαι στη φιχτά και στρίβω στη Βενιζέλου, ως τη θάλασσα. Εκεί, στην ξύλινη προβλήτα, διαλύω το καρότσι. Κρατώ μόνο τις θήκες με το παγωτό. Τα άλλα τα πετώ στη θάλασσα. Απλώνω τις θήκες κάτω από τον ήλιο. Σχεδόν αγγίζουν το νερό. Ξαπλώνω. Κλείνω τα μάτια. Νιώθω κενός. Το είχα ανάγκη να νιώσω κενός. Και πλάι μου, τα παγωτά να λιώνουν σε ριάκια. Στο τσιμέντο. Στη θάλασσα. Στην τσιμεντένια θάλασσα. Μαρία, συγχαρητήρια. Από τη θέση που βρίσκομαι και εκ μέρους της διοίκησης του Ιδρύματος Εκατερίνης Λασκαρίδη, μεταφέρω τις θερμές ευχαριστίες για την εξαίσια συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια με την απερχόμενη Επιτροπή τον Πρίτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Ιωνίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Αγγελάκο, την καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας στο ΑΠΙΘΙΤΑ και κριτικό λογοτεχνίας, Δίτικα Δημητρούλια,
τη συγγραφέα και γνωστή σε όλους μας Μαροδούκα, την Ελευθερία Λιμπέρη, διευθύντρια στο Σεν Πολ, φιλόλογος, η κυρία Λιμπέρη, τον ομότιμο καθηγητή ψυχοφυσιολογίας του ΕΚΠΑ, κύριο Γιάννη Παπαδάτο, και τον Τρίφωνα Τύπου, που φέτος ήταν μαζί μας με το πρώτο βραβείο που είχε πάρει πέρσι. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Οδυσσέα και τη Γιούλικα, που όλα αυτά τα χρόνια είναι στο πλευρό μας και διαβάζουν κείμενα και θα συνεχίζουν να είμαστε καλά να διαβάζουν. Και θα αναφερθώ στην καινούργια Κρητική Επιτροπή. Είναι ο κύριος Βασιλιάδης Βασίλης, ερευνητής Α στο τμήμα Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Ομάγος, καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος, Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συγγραφέας. Ο Γιάννης Παλαβός, πεζογράφος και μεταφραστής. Η Ελένη Παναρέτου, καθηγήτρια γλωσσολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Η εκδότρια Έλενα Πατάκη. Και η Μαρία Μπέλου, το πρώτο βραβείο του 4ου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού. Στις επιτροπές μετέχω κι εγώ, είμαι η Καλίκη Παρίση, με επιθυμία της Μαριλένας Λασκαρίδου. Ευχαριστώ, καλές γιορτές σε όλους, με υγεία και χαρά. Να είστε καλά.